Είναι εκλογές και είναι λογικό να ανέβουν και λίγο οι τόνοι και στα πάνελ. Περιμένοντας για να ξεκινήσουμε, αρκετή ώρα είναι η αλήθεια. Και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ξέρετε το καταλαβαίνω, είναι έκτακτες εκπομπές. Υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση που βλέπαμε τώρα και στα κινητά μας. Η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Αχαΐα είναι ότι μόλις χθες έγινε μια επίσημη συνάντηση μπροστά στις κάμερες των τοπικών ηγεσιών των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γκυλέκα, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με στόχο της συνάντησης, της επίσημης συνάντησης μπροστά στις κάμερες των κεντρικών ηγετικών στελεχών των κομμάτων στον ομό Αχαΐας, να στηρίξουν κοινό υποψήφιο απέναντι στον αγωνιστή δήμαρχο Πάτρας που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον Κώστα τον Μπελετίδη, πολύ γνωστό δήμαρχο, λαοπρόβλητο, πολύ αγαπητό σε όλα τα λαϊκά στρώματα πανελλαδικά και πετυχημένο δήμαρχο, όπως όλοι λένε. Υπήρξε αυτή η συνάντηση. Το πήγατε στα αυτοδιοικητικά, βέβαια, που λειτουργεί με άλλους όρους. Από το παράθυρο είναι, δεν είναι ένα χωριό, ούτε είναι μια μικρή πόλη. Μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που δείχνει ένα ακόμα γεγονός. Ένα ακόμα γεγονός στα πολλά. Είναι ένα ακόμα γεγονός στα πολλά, δεν είναι το μοναδικό, που δείχνει ότι τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ίσως και άλλων προθήμων κομμάτων μίας χρήσης που ίσως εμφανιστούν, τα οποία υπέγραψαν, συμφώνησαν, στήριξαν, ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο από τους 423 νόμους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από 250 έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω από 350 έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, οι τόνοι ανεβαίνουν, όμως το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση, που θα πραγματοποιηθεί από αυτά τα κόμματα, θα στηθεί από αυτά τα κόμματα, το πρόγραμμα το γνωρίζουμε. Είναι το πρόγραμμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι το πρόγραμμα του παγώματος των μισθών για πάνω από μια δεκαετία και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι το πρόγραμμα της φορολιστίας των λαϊκών στρωμάτων. Είναι το πρόγραμμα της φοροαπαλλαγής των μεγάλων επιχειρήσεων, του μεγάλου κεφαλαίου, που με νόμο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πιο πριν μιλήσαμε και για τα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής, το εφοπλιστικό Μάλιστα. κεφάλαιο, για παράδειγμα, που στη χώρα μας είναι το πιο σημαντικό, έχει εθελοντική φορολογία. Οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν δεν έχουν εθελοντική φορολογία. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε και δεύτερο γύρο. Να πάμε τώρα. Επομένως, για να το κλείσουμε, υπάρχει μια ελπίδα για τις 21 Μαΐου. Η ελπίδα αυτή είναι να πάμε σε αυτές τις εκλογές. Λέμε οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, να πάμε όπως αγωνιστήκαμε αυτά τα 4 χρόνια απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Και να στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να το ψηλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, θα είναι το μεγάλο όφελος για το λαό μας. Το μήνυμα της κάλπης για την 21η Μαΐου είναι ότι η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση πρέπει να βρει μπροστά της πάρα πολλά εμπόδια. Γιατί γνωρίζουμε από τώρα ότι έχουν έτοιμα στα συρτάρια ορισμένα πάρα πολύ σκληρά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα οι 700.000 πληστηριασμοί που αναμένεται να εκκινήσουν και παρά τα μεγάλα λόγια. Την επόμενη μέρα ο λαός μας θα χρειαστεί δίπλα του μια πολύ μεγάλη δύναμη που θα στηρίξει τον αγώνα του. Αυτή η δύναμη είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο να θυμίσουμε και μέσα στη Βουλή κατέθεσε πρόταση νόμου για την απαγόρευση των πληστηριασμών κύριας κατοικίας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και τα κόμματα που έχουν δεσμευθεί να απελευθερώσουν τους πληστηριασμούς αυτή την πρόταση την καταψήφισαν. Την καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, την καταψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την καταψήφισε και ο ΠΑΣΟΚ και άλλοι πρόθυμοι. Την επόμενη μέρα υπάρχει το μεγάλο θέμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, των περίφημων δημοσιονομικών στόχων που ξαναέρχονται για να ξαναπιαστούν. Δημοσιονομική στόχη σημαίνει ότι, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία αυτό που ακούσαμε είναι ότι η εμπορευματοποίηση θα δυναμώσει. Μπορεί να πανηγυρίζουν ορισμένοι για τους στόχους που πιάνονται στον τουρισμό και πράγματι πιάνονται εκπληκτικοί στόχοι, ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σπάει. Αλλά στην Σέριφο, ένα νησί που τώρα υποδέχεται τουρίστες, ο μοναδικός γιατρός χθες παρετήθηκε με μια συγκλονιστική επιστολή καταγγελίας και δεν είναι το μοναδικό νησί που έχει αυτά τα προβλήματα. Και αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα είναι αυτό που απέμεινε
από τη σαρωτική πανδημία που έχει αφήσει πέρα από 35.000 νεκρούς και ένα κατεστραμμένο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που έρχεται είναι ακόμα και η μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον μέτρα στην παιδεία, ναι, επιπλέον μέτρα συνολικά στη ζωή μας και βέβαια επικίνδυνη η εμπλοκή της χώρας μας σε ένα παζάρι για το Αιγαίο, σε ένα παζάρι γεωπολιτικό τώρα στην και ευρύτερη περιοχή μας, γιατί αυτός να δείτε τι σεισμός θα είναι, κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε οι εργαζόμενοι, ο απλός λαός, η νεολαία, να εμπιστευτούμε μία από τα ίδια, πρέπει να το πάμε αλλιώς, πρέπει να το πάμε και όχι να το πάμε όπου βγει αυτό το συγκλονιστικό που ακούσαμε και χαρακτηρίζει την πολιτική αυτών των κομμάτων όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.